Η ανθρωποκτονία του τυφλού Παναγιώτη Ιωάννου 58 ετών διαπράχθηκε στις 21 του περασμένου Ιανουαρίου, κακούργημα που παραδέχθηκε πως διέπραξε ο γιος του 18 ετών. Τότε ο γιος του προκάλεσε την φωτιά σε σπίτι στο Τραχώνιο που βρισκόταν ο άτυχος Ιωάννου, με συνέπεια ο 58χρονος να βρει τραγικό θάνατο. Ο επίλογος της τραγωδίας για την οικογένεια γράφτηκε σήμερα στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, που έστειλε τον 18χρονο στις κεντρικές φυλακές για 5 χρόνια. Για την επιμέτρηση της ποινής λήφθηκαν υπόψη το λευκό ποινικό μητρό του 18χρονου, το νεαρό της ηλικίας του, αλλά κυρίως τα προβλήματα επαρκούς νοητικής ικανότητάς του. Λήφθηκε επίσης σοβαρά υπόψη και η προσπάθεια του νεαρού να απομακρύνει από το φλεγόμενο σπίτι τον πατέρα του για να το σώσει. Οι 2 δικαστές του Κακουργιοδικείου αποφάσισαν ποινή φυλάκισης 5 χρόνων και ο 3ος 3.